Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, η ερώτηση αφορά το Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου, τις σοβαρές καταστροφές που έχει δεχτεί ένα διαμάντι για τα Τρίκαλα και όχι μόνο, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Έχουν σημειωθεί πολύ μεγάλες ζημιές στο δασικό συγκρότημα. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν απροσπέλαστο, αφού έχουν σημειωθεί μεγάλης έκτασης κατολιστής σε πάνω από 20 σημεία. Συνεχίζεται η διάβρωση του εδάφους, αφού μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σταθεροποίηση και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα μέτρα σε μια πραγματικά κατεστραμμένη περιοχή, επαναλαμβάνω, που όμως είναι διαμάντι για όλη την Ελλάδα και φυσικά για τη Θεσσαλία. Κάποια μερεμέτια και μπαζώματα που έγιναν χειροτέρευσαν την κατάσταση. Έχουν γίνει και άλλες κατολιστήσεις, ακριβώς γιατί δεν γίνονται με καμία μελέτη και γίνονται πρόχειρα στη λογική του κόστους. Θυμίζουμε ότι με δική σας ευθύνη, με το νόμο 4957, το γνωστό νόμο Κεραμέως, διαλύσατε το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών, τα περάσετε όλα στις αναπτυξιακές εταιρείες με άρωμα ιδιωτικοποίησης. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σε αυτό που συμβαίνει και στο Περτούλι. Είναι χαρακτηριστική αναφορά του ΓΕΟΤΕ για το ζήτημα, την οποία την έχετε. Μιλάει για χρονικό μιας καταστροφής που είναι εν εξελίξη, που πιθανόν να οδηγήσει σε νέα θλιβερά συμβάντα, όπως δασική πυρκαγιά, γενικότερη υποβάθμιση του δάσους. Οι επιστήμονες οι ίδιοι, αυτοί που πρέπει να έχουν και την ευθύνη για την αποκατάσταση, να πούν τη γνώμη, να συμβάλλουν στα έργα τους, έχετε αποκλείσει, ακριβώς γιατί, όπως φαίνεται, στόχος είναι η γενικότερη ιδιωτικοποίηση. Και μιλάνε με τα πιο μελανά, περιγράφουν την κατάσταση με τα πιο μελανά χρώματα. Αδιαχείριστο δάσος. Κατακαιρματισμένο δασικό οδικό δίκτυο, καταστροφή της παροχής νερού από φυσική πηγή, ζητήματα για την υγεία του δάσους, καμία εργασία αποκατάστασης. Και μετά από 90 χρόνια, οι φοιτητές της δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, που πηγαίνουν εκεί κάθε χρόνο και κάνουν την εκπαίδευσή τους την καλοκαιρινή, δεν πήγανε φέτος, γιατί ένα χρόνο μετά τις πλημμύρες δεν έχετε κάνει τίποτα. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε και κυρία Μακρύ, επειδή είχε γίνει και παρόμοια ερώτηση επίκαιρη και απαντήσατε ότι είναι αναρμόδιο το Υπουργείο για αυτό το ζήτημα, είχαμε κάνει πριν εμείς γραπτή ερώτηση και προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, το οποίο φωτογραφίσατε εσείς σε επίκαιρη ερώτηση ότι πρέπει να απευθυνθούμε ή να απευθυνθούν οι βουλευτές για το ζήτημα αυτό. Έχω απάντηση του κυρίου Κικίλια στην ερώτηση που λέει το εξής. Φωτογραφίζει το δικό σας Υπουργείο που λέει ότι είναι αρμόδιο να ενημερώσει αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Και μάλιστα λέει ο κύριος Κικίλας, μπορούν να δρομολογηθούν από τους αρμόδιους φορείς με τη διαδικασία του κατεπήγοντος δράσης και έργα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κτλ. Κτλ. Δηλαδή εσάς. Λοιπόν, το λέω για να φύγει λίγο η συζήτηση από τον μπαλάκι ευθυνών. Μιλάμε για ένα δάσος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε εγκατάλειψη. Μιλάμε για μια περιοχή για τα Τρίκαλα, την οποία την εγκαταλείπετε και με αυτόν τον τρόπο και για τα οποία πρέπει να πάρετε μέτρα. Εκτός αν ο απότερος στόχος είναι η γενικότερη ιδιωτικοποίηση και σε αυτό το σημείο, όπως κάνετε γενικότερα με τις φυσικές καταστροφές και τις ευκαιρίες, όπως λέτε, ότι ανοίγονται δηλαδή ευκαιρίες για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στις ανησυχίες του συντοπίτη μου συναδέλφου, που μίλησε καταρχάς για διάλυση του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών με τον νόμο Κεραμέως. Είναι απολύτως ανακριβές. Δεν υπάρχει διάλυση. Κατάργηση ως αυτοτελούς νομικού προσώπου και συγχώνευση, παύλα απορρόφηση, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και αυτό κρίθηκε σκόπιμο για να υπάρχει καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία, ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων και καλύτερος έλεγχος. Και βεβαίως η βούληση του νομοθέτη ήταν με αυτόν τον τρόπο να συνεχιστεί η εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υπάρχει αυτό το ταμείο και προβλέθηκε και συγκεκριμένα και ορθά το απειθήτα να ασκεί τις αρμοδιότητες, το προσωπικό να μεταφερθεί ή να μεταταχθεί στο απειθήτα που έγινε και να έχει και τις ίδιες αρμοδιότητες που ασκούσε και στο νομικό πρόσωπο προέλευσης. Άρα ούτε για διάλυση μιλάμε, ούτε για κατάργηση, ούτε για απαξίωση. Εκδόθηκε μάλιστα και η σχετική υπουργική απόφαση κατά εξουσιοδότηση του νόμου 4957 του 2022, στην οποία αναφέρονται η αποστολή, οι σκοποί, οι αρμοδιότητες του συγχωνευόμενου φορέα που περιέρχονται στο απειθήτα. Επιπροσθέτω, στην 1η-1η του 2023, αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εκπλήρωση της αποστολής ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης και η οικονομική διαχείριση μπορεί να ανατεθεί στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Απειθήτα.
και μπορούν επίσης να γίνονται χρήση και των κονδυλίων που υπάρχουν στον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνα στο Απιθύτα. Άρα, ούτε απαξίωση, επαναλαμβάνω, ούτε κατάργηση, ούτε παράδοση στα ιδιωτικά συμφέροντα όπως είναι ο φόβος σας. Όπως λοιπόν εξήγησε, υπάγεται η διοίκηση και διαχείριση των πανεπιστημιακών δασών στα όργανα, στις διαδικασίες και στους κανόνες διοίκησης και διαχείρισης προληπτικού καταστατικού ελέγχου που ισχύουν γενικώς για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Απιθύτα. Ο βασικός στόχος των πανεπιστημιακών δασών, που είναι να εξυπηρετηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ανάγκες πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, προφανώς και διατηρείται. Και άρα, επειδή τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο, δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα για τη λειτουργία αυτού του νομικού προσώπου του Απιθύτα. Είναι αυτοδιοικούμενα και έχουν εξ ολοκλήρου την αρμοδιότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εκτεταμένες ζημιές, στις οποίες αναφερθήκατε, και κάνετε ειδική μνήμα στη ζημιά στο δασικό δρόμο που οδηγεί στο κτίριο το γνωστό ησυχαστήριο. Θέλω να σας πω κατηγορηματικά ότι μέχρι σήμερα, για να γίνει η εκταμείευση των κονδυλίων για τα οποία μιλήσατε, μέχρι σήμερα στο Υπουργείο μας δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης για τις αναφερόμενες ζημίες. Αντίθετα, έχουμε έγγραφο προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Ποντικής Προστασίας, κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, το οποίο θα τα καταθέσω και στα πρακτικά, με το οποίο αναλύεται το εκτιμόμενο κόστος της αποκατάστασης, ζητεί τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση, όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα λόγω του ότι υπέστη καταστροφές από το ζημία Ντάνιελ. Καταθέτω στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο και να αντλήσετε και από εκεί τις πληροφορίες που ζητείτε. Ευχαριστώ πολύ. Μας είπατε ότι με το νόμο υπάρχει καλύτερη διαχείριση. Τι βλέπουμε την καλύτερη διαχείριση? Σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Περτούλι. Που πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, μετά από 90 χρόνια οι φοιτές δεν κάνουν πρακτική. Με το νόμο Κεραμέως. Αυτή είναι η καλύτερη διαχείριση. Και όσο για τα υπόλοιπα σε σχέση με το αν προχωράει η ιδιωτικοποίηση ή όχι, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ερωτηματολόγιο που διακινείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα ζητήματα της αξιοποίησης της περιουσίας μέσω του συγκεκριμένου ταμείου που φτιάξατε, το οποίο ερωτηματολόγιο λέει το εξής. Αύξηση των ιδίων εσόδων από ερευνητικά προγράμματα, εκμετάλλευση διανοητικής ιδιοκτησίας, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης με δίδακτρα, παροχή υπηρεσιών από αγρόκτημα και πανεπιστημιακά δάση, πώληση προϊόντων. Είναι δεδομένο το που το πάτε. Δεδομένο. Και τώρα τι έρχεστε και λέτε? Το κάναμε αυτό, το προχωρήσαμε και διαλύσαμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία που ασχολούνταν και με το συγκεκριμένο δάσος, και από εκεί και πέρα δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν μας έγινε κανένα αίτημα και ας καταστραφεί το δάσος. Αυτή είναι η απάντησή σας. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μια καταστροφή η οποία δεν είναι ότι έχει απλά γίνει, αλλά θα χειροτερεύσει. Όπως λένε και οι ίδιοι οι ειδικοί. Θα έχουμε πιθανές πυρκαγιές, θα έχουμε νέες κατολιστήσεις, θα έχουμε ευρύτερες ζημιές και καταστροφές στη γύρω περιοχή. Σε αυτό δεν θα απαντήσετε, σε αυτό δεν θα κάνετε κάτι? Ή θα πάτε πάλι με το γνωστό παιχνίδι των ευθυνών, τον μπαλάκι πέρα δόθε? Τι σημαίνει δεν μας έχει γίνει κανένα αίτημα για να πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα? Δεν σας ενδιαφέρει εσάς το τι γίνεται? Δεν σας ενδιαφέρει τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή? Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η απάντηση, πόσο μάλλον που επαναλαμβάνουμε ότι ο στόχος ο διακηρυγμένος και με αυτά που γίνεται και τώρα στο Αριστοτέλειο και όχι μόνο, είναι να τα περάσετε σε διαχείριση, σε ιδιωτικά, επιχειρηματικά συμφέροντα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Η συζήτηση για το συγκεκριμένο δάσος έχει ανοίξει εδώ και καιρό. Από το 2007 ακόμα, γιατί είναι φιλέτο για πιθανές εγκαταστάσεις γκολφ και άλλα. Δηλαδή, να το μπλοκάρετε, να το αποκλείσετε από το να μπορεί ο λαός να πηγαίνει και να χαίρεται τη φυσική ομορφιά, το φυσικό κάλος, το περιβάλλον, και να το αποκλείσετε από το λαό και να το δώσετε στα επιχειρηματικά συμφέροντα, και μετά όποιος έχει τσέπη και μπορεί να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη, να μπορεί να μπαίνει και να χαίρεται ακόμα και τα δάση. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε το εξής. Υπάρχει μια τεράστια καταστροφή, η οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει σταματήσει. Θα έχουμε σοβαρές συνέπειες στο επόμενο διάστημα και η ευθύνη θα βαρύνει εσάς, την κυβέρνηση. Και δεν είναι απάντηση ότι εμείς καθόμαστε και το κοιτάμε. Λοιπόν, πρέπει να πάρετε μέτρα άμεσα, μέτρα με τη συμμετοχή και του τμήματος, τη συμμετοχή των ειδικών που γνωρίζουν το δάσος, που το πονάνε το δάσος, που εδώ και δεκαετίες πηγαίνουν εκεί πέρα, το προσέχουν, το αναπτύσσουν και το αναπτύσσουν προς όφελος των
αναγκών όλου του λαού και των αναγκών των φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.